Έχουμε έρθει στο θέατρο Ακάδημος και είναι η πρώτη φάρσα που οργανώνουν τα Καλημερούδια στο Αναμείνετε στο ακουστικό σας. Ο Κώστας Μαρδάκης θα τους κάνει μια πολύ ωραία φάρσα. Για να δούμε όμως πού είναι. Έλα Σοφία. Έλα Κώστα μου, είσαι έτοιμος να ξαναγεννηθείς στο θέατρο Ακάδημος? Έτοιμος είμαι, έτοιμος βέβαια δεν ξέρω τώρα. Άμα θέλω να γεννηθώ με μάνα τη Μαριέλα, δεν ξέρω. Τι σου μέλε να πάθει, ελπίζω να μην αρχίσει να μιλάς από αύριο κυπριακά. Αυτό μόνο. Φαντάζεσαι αύριο στα Καλημερούδια. Ε, καλημέρα σας, μάνα μου. Μανάνες μου, μάνα μου έχει φτάσει. Μάνα μου έχει φτάσει. Έχω φτάσει μόλις πάρκαρα, μόλις πάρκαρα. Ωραία, έλα να μπούμε γρήγορα στο θέατρο γιατί θα πάνε σε διάλειμμα. Πάμε, πάμε. Έρχομαι, έλεγα. Έρχεται. Καλά, παιδιά, τι γίνεται, θα γίνουν βουλητές. Για μην το έκανα εγώ αυτό. Τι κάνεις εσύ εδώ? Θα το έκανα εγώ αυτό, εγώ πρέπει να σπίτι μου. Γιατί είσαι θυμωμένος? Γιατί ήθελα να κάνω τον μωρό. Μωρό. Είμαι καθόλου μωρό, είμαι. Πολύ μωρό, είσαι και μεγάλο μωρό, ε. Δεν μπορώ, θα με πιάσει. Φοβάμαι νευρικό στη σκηνή. Το ρουχαλάκι μου. Θα ντυθώ μωρό, γιατί η Μαριέλα γεννάει σε αυτή τη σκηνή ένα μωρό. Ένα κυπριακό μωρό που είναι το μωρό του Αγγέλου. Και θα γεννήσω πάνω στη σκηνή και εγώ θα βγω ως μωρό. Παναγία μου. Αυτά πώς θα τα βάλω. Θα τα βάλω εγώ πριν. Γράφει αυτό. Ναι, ναι, τώρα γράφει. Πρέπει να πα γίνει τα λαμπάκια και γράφει. Λοιπόν, εδώ μου έχει βάλει ο Βασίλης την GoPro. Και εδώ, να, αν μπορείτε να δείτε, είναι η ζαμπάρα. Είναι αυτή εδώ. Που βάζει, να, να τη ζαμπάρα που μου κουμπώνει την κόπιτσα από κάτω. Όλες τις έβαλες. Μην ανοίξει. Μην φανεί το πάμπερ. Αμάν. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποια είναι η βλακεία? Ότι το μωρό στην παράσταση είναι κορίτσι. Τη λένε μπρου. Εγώ είμαι εδώ μέσα. Σε γράφω τώρα. Στα τρία α που κάνεις εσύ, χτυπιέμαι, εγώ πέφτω. Άκουμε. Σε πόση ώρα βγαίνει? Τζιν με σκισίμα. Είμαι και πολύ μωρό. Thank you and good evening, ladies and gentlemen. Έχω λίγο άγχος, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Είσαι τρελός!
Κάτσε να. Έχει ωραίο πλάνο. Ένα χειροτρόφιμα στα καλημερούδια, την κορέα. Ήμουν καλό μωρό. Ήσουν βλάκα. Όχι, ήταν. Κούκλο, αγόρι μου. Κούκλος. Να ρωτήσω κάτι. Με καταλάβατε. Δηλαδή, νομίζετε ότι ήταν ένα τρελό που μπήκε μέσα. Ναι, και έψαχνε να το δω ποιο είναι, να το φάτσα. Είχαμε κι άλλο τρελό στο παρελθόν. Κάποια στιγμή ένα από το κοινό, σε φρενίδι δαγέλιο. Ναι, να βγάζει από κάτω, αντάξει το έργο. Ναι, ναι. Εμεί λέγαμε είναι μεθυσμένο. Δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν αυτή η φρενίδιδα που έπαθε. Τρώμαξα γιατί λέω κάποιο έχει σφινώσει η Μαριέλα στο σκηνικό. Ναι, γιατί δεν φαίνεται από εκεί από το καμαρίνι μου η Μαριέλα. Και λέω: έχει σφινώσει η Μαριέλα κάτι στο σκηνικό και αυτή τη στιγμή σφαδάζει από τον πόνο. Μας ψάρωσες πάρα πολύ, Άγρια. Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν πήγε το μυαλό μου καν. Λέω: πάλι ένα τρελό έχει έρθει. Ποιο τρελό να είναι αυτό. Ντυμένο μωρό. Χίλια συγγνώμη που σα το έκανα αυτό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία πάντω. Ελπίζω να μην σα τρόμαξα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στι πάσει. Και σε εσά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.